ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε λιγάκι. Πέμπτη είναι και κάθε Πέμπτη είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Λιζάρδος, κινηματογράφος. Νέες ταινίες. Είναι μια δύσκολη όντως ημέρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Ας δώσουμε την φωτεινή ή λιγότερο φωτεινή πλευρά που μπορεί να μας χαρίσει ο κινηματογράφος. Θα πάμε λοιπόν στις ταινίες εβδομάδας. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση πριν ξεκινήσουμε για τις ταινίες. Να πούμε ότι το φεστιβάλ του Ρότερνταμ ολοκληρώθηκε με δύο ελληνικές συμμετοχές. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να δούμε και κάποιο υλικό και κάποια πλάνα από την ταινία που ξεχώρισε, που ήταν το Σάνταν. Να πούμε ότι επειδή ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα λόγω του φεστιβάλ του Ρότερνταμ δεν βρισκόμουν εδώ, έχω επιλέξει ταινίες από την προηγούμενη και από αυτή την εβδομάδα για να μιλήσουμε για αυτές. Μία από αυτές είναι το Δωμάτιο. Είχαμε δείξει και στην εκπομπή στο παρελθόν ένα απόσπασμα από μία από τις συνεντεύξεις είχαμε κάνει για την εκπομπή Artert. Το Δωμάτιο είναι σίγουρα μια από τις σημαντικότερες ταινίες που θα δούμε αυτή τη χρονιά. Τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η Μπρι Λάρσον φαβορεί για το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Ιστορία μιας γυναίκας η οποία μεγαλώνει το παιδί το οποίο έχει αποκτήσει μετά από βιασμό από τον άνθρωπο που την έχει απαγάγει σε ένα μικρό δωμάτιο. Είναι όλη η πορεία της διαδικασίας μέχρι να μπορέσει να φύγει από αυτό το δωμάτιο μαζί με το παιδί. Το παιδί την βοηθάει σε αυτή την φάση της ζωής της, μην αναγνωρίζοντας ότι αυτό που κάνει είναι μια πολύ σπουδαία πράξη, αλλά θεωρώντας ότι είναι ένα μέρος ενός παιχνιδιού το οποίο δεν το γνωρίζει, και είναι και τα επόμενα χρόνια της, η πρώτη μάλλον ένταξή της ξανά σε μια κοινωνία. Όμορφη ταινία βασισμένη σε ένα βιβλίο, σκηνοθετικά πολύ όμορφα τα ευρήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να φύγουμε από την αφήγηση του παιδιού. Ας πάμε στην δεύτερη λοιπόν ταινία που προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα, το Τράμπο, ταινία που έκανε και αυτή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπως και το Δωμάτιο. Το Δωμάτιο μάλιστα είχε πάρει και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Το Τράμπο είναι λοιπόν η ιστορία του Ντάλτον Τράμπο, ενός σεναριογράφου. Μακαρθισμός ακριβώς. Ένας σεναριογράφος όπου για πάρα πολλά χρόνια αναγκάστηκε να γράφει χωρίς το δικό του όνομα, που μας έχει χαρίσει κάποια μικρά αριστοργήματα του κινηματογράφου. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν αφηγηθεί την ιστορία είναι αρκετά γραμμικός, ίσως λίγο και περισσότερο τετράγωνος από ό,τι θα έπρεπε, όμως αυτό δεν μας εμποδίζει στο να αποκτήσουμε μία μικρή παραπάνω γνώση πάνω στην ζωή του και κάποια ακόμα περιστατικά του Hollywood υποφωτισμένα να έρθουν στο φως, έστω και λίγο πιο γραμμικά από ό,τι θα έπρεπε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι μας έχει χαρίσει το σενάριο από το Σπάρτακο και η τελευταία ταινία μάλιστα του Spielberg, η τελευταία ταινία που έπαιζε ο Όντρι Χέμπερν στον Spielberg, το Always. Πολύ πολύ γρήγορα λοιπόν σχεδόν σε τίτλους, ο Λαβύρινθος της Σιωπής, μια ταινία μια ανάσα πριν από τα Όσκαρ που είχε φτάσει για ξενόγλωσσο, η Τζέιν πήρε το όπλο της, και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και δύο ελληνικές ταινίες που μπορούμε να δούμε αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη τρισδιάστατη ελληνική λοιπόν ταινία που έχει κυκλοφορήσει, ο Μαγικός Καθρέφτης, θυμίζει πάρα πολύ μια κορεάτικη ταινία, η 7 θυμή, και για όσους αποφασίζουν να δουν Βαλεντίνο ή Αντιβαλεντίνο, Οδηγός για Singles και 50 Αποχρώσεις του Μαύρου. Σε ευχαριστούμε, Πάρα πολύ. Διαφημίσεις.